Η ιστορία εδώ ξεκίνησε το 1992, πριν από 25 χρόνια, όταν αποφάσισα να γυρίσω στη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα τότε δεν είχε κάποια μεγάλη μονάδα φυσικοθεραπείας. Από τότε συνεχίζουμε και εξελισσόμαστε, προσπαθούμε να παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη της φυσικοθεραπείας και συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Η φυσικοθεραπεία είναι μια επιστήμη όπως και οι περισσότερες που εξελίσσεται συνέχεια. Παρακολουθούμε ό,τι καινούργιο σε όλο τον κόσμο αρχίζει και εφαρμόζεται και επιστημονικά είναι πλέον αποδεκτό. Είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε δική μας σχολή φυσικοθεραπείας, οπότε έχουμε το πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών να παρακολουθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο το τι γίνεται και να εφαρμόζουμε ό,τι καλύτερο γίνεται παγκόσμια εδώ. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά στον χώρο της φυσικοθεραπείας. Η φυσικοθεραπεία μέσα στην κρίση είχε αλλάξει πάρα πολύ. Οι φυσικοθεραπευτές πλέον αγωνίζονται σε αντίξουες συνθήκες να ανταπεξέλθουν σε πραγματικά σοβαρά προβλήματα, γιατί από τη μία πλευρά το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις καινούργιες θεραπείες, με αποτέλεσμα να καλούνται οι φυσικοθεραπευτές, μειώνοντας υπερβολικά το κόστος, να βοηθήσουν τους ασθενείς όσο γίνεται περισσότερο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες σύγχρονες. Η κρίση μας βρήκε αρκετά εξοπλισμένους. Από τα μηχανήματα τα καινούργια και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι όσον αφορά την αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης, ένα πολύ βασικό πρόβλημα που το 80% του ενεργού πληθυσμού απασχολεί, οσφιαλγία, αυχιαλγία, με συστήματα αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης για ανάταξη της κύλης, που είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στον περισσότερο πληθυσμό, σε συνδυασμό με τεχνικές αυτοθεραπείας και θεραπείας, όπως είναι η τεχνική Μακένζη. Γιατί πράγματι σήμερα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε τον κόσμο να διαχειρίζεται το πρόβλημά του, να μάθει να το αυτοθεραπεύει, να καταλάβει πώς είναι η λειτουργία του προβλήματος, τι δεν πρέπει να ξανακάνει για να δημιουργήσει πάλι το πρόβλημα, για να αποδεσμευτεί από τον γιατρό του και από τον φυσικοθεραπευτή του. Να μάθει με λίγα λόγια να λειτουργεί μόνος του. Μία καινούργια μορφή θεραπείας είναι τα κρουστικά κύματα, τα λεγόμενα shock wave, και που πραγματικά, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά με τα μέσα που είχαμε μέχρι τώρα, έχουν δώσει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και ο κόσμος πλέον ανακουφίζεται πολύ γρήγορα και σίγουρα αποτελεσματικά. Άλλες μορφές θεραπείας καινούργιες είναι τεχνικές βελονισμού, μέθοδος κρυάς βελόνας που αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε οι φυσικοθεραπευτές, μέθοδοι ηλεκτροβελονισμού, καθώς και καινούργιες τεχνικές στην κινησιοθεραπεία. Ένα κομμάτι τελευταίο που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι η ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας. Έχω τη χαρά να έχω ένα μηχάνημα, το λεγόμενο Space Curl. Δίνει τη δυνατότητα σε έναν ασθενή να λειτουργήσει πάνω σε ένα ασταθές περιβάλλον. Πάνω σε αυτό έβαζαν και τους αστροναύτες για να εκπαιδευτούν. Είσαι στον αέρα, χωρίς να έχεις φόβο να υπάρχει το παραμικρό, και προσπαθεί ο οργανισμός εκεί να ισορροπήσει και με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή να δώσει τα αντανακλαστικά ο ίδιος ο οργανισμός στον εγκέφαλο για να ενεργοποιήσει μυϊκές ομάδες οι οποίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία και να σταθεροποιηθεί όλος. Είναι για νευρολογικά περιστατικά, για άτομα που έχουν πρόβλημα με αστάθειες, αλλά και για άτομα που θέλουν να ενεργοποιήσουν μυϊκές ομάδες σε σπονδυλική στήλη, όπως παραδείγματος χάρη σκολίωση. Βάζουμε περιστατικά από παιδάκια επάνω τα οποία έχουν σκολίωση για να ενεργοποιήσουμε ομάδες που κοιμούνται έναντι άλλων, οι οποίες υπερτροφούν και δημιουργούν τη μεγάλη σκολίωση. Και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, σύν το ότι είναι σαν παιχνίδι όλη η διαδικασία και ο ασθενής ανταποκρίνεται πάρα πολύ ευχάριστα.